στο σημερινό ποδόσφαιρο. Ναι, έλατε εκεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τελείωσε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήξερα να το ξεπεράσουμε τώρα. Εντάξει, τώρα το ρεπορτάζ όσο να είναι και λίγο. Ασφαλώς. Ναι. Υπάρχουν στελέχοι στην ομάδα που φυσικά τον ενημερώνουν και το ήξερα απόλυτα. Και οι ποδοσφαιριστές το ήξεραν απόλυτα. Απλώς αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές όταν ξεκινά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, δεν ξέρουμε τις συνθήκες που θα τρέξουν. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, όπως είπαν οι περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι μόνο ο προπονητής γνωρίζει τι ακριβώς είχαν οι παίχτες που ήταν εκτός και για ποιο λόγο χρησιμοποίησε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Μόνο εκείνος και το προπονητικό team γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό λοιπόν εγώ που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ κέρια η αποβολή σε εκείνο το χρονικό σημείο, σε ένα γήπεδο το οποίο δεν έχεις και τη στήριξη του κόσμου για να μπορέσει να σου δώσει όθηση, όταν αγωνίζεσαι και με 10 παίχτες. Και αμέσως μετά δέχεσαι και τον γκολ. Σίγουρα αυτό είναι που στοίχησε στον Παναθηναϊκό τη σημερινή ήττα. Το ότι δεν αντέδρασε μετά είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς έχει να κάνει και με την ψυχολογία των παιχτών από όλα αυτά που είχαν γίνει από την Πέμπτη. Δεν μου αρέσει και η καταστροφολογία, όχι ως δημοσιογράφος, ως Πάνος, ρε παιδί μου, ως φίλαθλος. Δηλαδή, έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Αστέρα, πολύ κακό αποτέλεσμα. Θα κάνουν αυτοκριτική τους, θα βγάλουν άκρη, δεν θα βγάλουν άκρη. Δεν έρθει και στην τελεία του κόσμου, θεωρώ. Όχι πρέπει να είναι χαρούμενοι, προς Θεού, έτσι. Δηλαδή, άμα είχε κερδίσει 3-0, θα έπρεπε ο Αστέρας τώρα να γυρίσει στην Τρίπολη και να πει ότι πάθαμε. Θέλω να πω ότι κάθε αποτέλεσμα έχει τη σημασία του, αλλά στην πρώτη αγωνιστική είναι λίγο οδηγός για να δούμε κάποια πράγματα, όχι για να διαλυθεί ή για να αποθεωθεί μια ομάδα. Ναι, νομίζω, εγώ το είπα από την αρχή αυτό, ότι είμαστε στην πρώτη αγωνιστική και σίγουρα δεν είναι για κανέναν όμορφο να χάνει, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες αγωνιστικές, είμαστε στην πρεμιέρα και μπορείς να, σίγουρα όχι να ρεφάρεις, αλλά να μπορέσεις να βγεις και από πάνω. Θυμάμαι εγώ μια χρονιά όταν ήμασταν εμείς στην ομάδα, είχαμε 3 ήττες στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Και ήμασταν μετά από. Στο δεύτερο γύρο, ήμασταν πρώτοι στο βαθμολογικό πίνακα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει χρόνος να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Αρκεί να διαβάσει το παιχνίδι και τα λάθη του, να δει τι έχει κάνει λάθος, έτσι. Σίγουρα θα το κάνουν. Προφανώς. Ωραία. Πάντως, Θοδωρή, εδώ που τα λέμε, είναι σκληρή κριτική στις μεγάλες ομάδες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι απλό τώρα. Καλά, την έχετε βιώσει κι εσείς, γιατί έχετε παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εδώ το Euro πήρατε κι εγώ αντικριτική και